ανεξάρτητοι Έλληνες είναι πάρα πολύ καλοί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί βουλευτές από αυτούς, είναι εργατικοί, κάνουν καλές και σωστές παρεμβάσεις στη Βουλή, mm-hmm. Σε ζητήματα που δείχνουν ότι είναι διαβασμένοι, ενημερωμένοι κτλ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις φυσικά. Ο Δημήτρης Καμένος είναι εξαίρεση. Όχι, δεν θα απαντήσω ποιοι είναι εξαιρέσεις. Θα πω απλώς ότι υπάρχει ένας βουλευτής, ο Παπαχριστόπουλος, ο Θανάσης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, πολιτικοποιημένο άτομο και σωστά τοποθετημένος στις συζητήσεις στη Βουλή. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η δήλωση υπάρχει που μια έκανα, πολεμική πάντως, υπάρχει μια σύγκρουση τελευταίες μέρες. Η δήλωση που έκανα και ερέθησε ενδεχομένως τον κύριο Δημήτρη Καμένο είναι ότι στην ερώτηση, και μάλιστα στο ραδιόφωνο του Sky, στον κύριο Χατζή, η ερώτηση ήταν εάν δεν ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ, εάν ή απέχουν από τη Βουλή, μετά και ψηφιστεί η συμφωνία, όποτε έρθει αυτή στο Κοινοβούλιο, τότε είπα εγώ ότι είναι όλοι υποχρεωμένοι, έτσι, κάθε πολίτης και προφανώς και κάθε πολιτικός να σεβαστεί τη συμφωνία. Είναι απλά πράγματα αυτά. Ψηφίζεται ένας νόμος, είτε αφορά τα οποροκυπευτικά, είτε αφορά τη χρήση ας πούμε ενός ονόματος. Πάλι θα είναι υποχρεωμένος. Τι έκανε, θα γίνει στο βουνό, δηλαδή. Όχι, αλλά διαφωνούν. Αυτό έχουν πει ότι διαφωνούν. Όχι, άλλο. Είπα για σεβασμό. Λέτε στην απόφαση. Στην απόφαση. Για να κλείσει αυτό το θέμα. Η στάση του κυρίου Καμένου δημιουργεί πρόβλημα στη διαπραγμάτευση, κύριε Μπαλαούρα. Ακούστε με, πιανού Καμένου από του Πάνου Καμένου. Συνολικά για το θέμα. Κοιτάξτε, το καλύτερο θα ήταν να είχαμε μια ενιαία θέση η κυβέρνηση, εννοώ. Από εκεί πέρα είναι γνωστές οι διαφορές με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο τον Καμένο σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε τόσο καιρό και είχαμε πραγματικά βρει ένα modus vivendi συνεννόησης και πορείας. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν διαφορές. Αυτό δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο οι διαφορές σε επιμέρους θέματα, κύριε Μπαλαούρα, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Ακόμα, αλλά τώρα σε ένα μείζον θέμα εθνικό, η γραμμή των ΑΝΕΛ είναι αυτή. Mm-hmm. Η γραμμή των ΑΝΕΛ είναι αυτή. Τη σέβομαι. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ μαζί της, αλλά τη σέβομαι. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στη Βουλή και πώς σήμερα έχουν και συνεδρίαση των οργάνων, έτσι. Ναι, θα δούμε το ζήτημα. Τι γραμμή θα χαράξουν. Αλλά ήθελα εγώ να σας διαβάσω αυτό το νόμ πέπε που βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο ποιο θέμα? Για το θέμα των δηλώσεων του Καμένου. Α, ναι, το διαβάσαμε. Ήθελα να το διαβάσω και εγώ για να κλείσω το θέμα. Ο τίτλος είναι «Για υπέρβαση των ορίων από τον βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένο κάνουν λόγο κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο». Ναι. «Για υπέρβαση των ορίων και ερωτήματα που προκαλούν οι επιθέσεις του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένου κάνουν λόγο κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Συγκεκριμένα τονίζουν ότι οι συστηματικές επιθέσεις του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένου ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και στα στελέχη του υπερβαίνουν τα όρια, προκαλούν ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία». Σωστά, ωραία. ΑΝΕΛ, τι ερωτήματα προκαλούν μεταξύ των δύο κομμάτων? Για ποια σκοπιμότητα εδώ πρόκειται? Ρωτάει, εδώ προκαλούν ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους. Ναι, άρα πού πάει το πράγμα, πού το πάει? Πιστεύετε ότι το πάει κάπου ο κύριος Καμένος? Δεν ξέρουμε. Έχει χαράξει την απορία. Αλλά είναι το λέω, ξέρετε γιατί, κύριε Μπαλαγό, θα είμαι απολύτως σαφής. Λένε κάποιοι ότι ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης Καμένος, να το διευκρινίσουμε κιόλας, έχει χαράξει πορεία προς τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό υπηρετεί αυτό το δρόμο, τέλος πάντων, κάνοντας αυτές τις δηλώσεις, τις οξείς δηλώσεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε μια τέτοια λογική και να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Εγώ ξέρω ότι ο Δημήτρης Καμένος και άλλες φορές έχει κάνει δηλώσεις που έχουν δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ των δύο κομμάτων. Τώρα ήταν τελείως άδικη η επίθεση. Mm-hmm. Όχι μόνο σε μένα, που σας είπα τι είπα εγώ, ίσα το αυτονόητο είπα. Ούτε επίθεση έκανε, μίλησα για σεβασμό, αλλά κάνει δηλώσεις και σε κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ας πούμε ο Παδημούλης, ο οποίος επίσης δεν είπε κάτι προσβλητικό. Μίλησε για πολιτικό χαφιερισμό ο κύριος Καμένος εδώ. Ναι. Κατηγορώντας τον κύριο Παπαδημούλη. Πήγαινε και έδινε φωτογραφίες των βουλευτών τώρα. Ήταν βαρύτατη η κατηγορία. Εσύ το κάνατε αυτό, κύριε Μπαλαούρα? Θα βγάζατε φωτογραφίες των βουλευτών που συμμετέχουν σε συλλαλητήριο και τους δίνατε στους συναδέλφους σας στη Βουλή? Μισό λεπτό, ακούστε με ένα λεπτό. Έγινε ένα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και πήκεται και ένα εδώ στην Αθήνα. Ωραία. Λοιπόν, εάν κάποιοι θέλουν να κρυφτούν, θα πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Από τη στιγμή
που για λόγους ΑΒΓ τα μίντια δεν προβάλλουν. Δεν το ξέρω αυτό. Όλους δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν κρύφτηκε κανείς. Δεν το ξέρετε, ούτε εσείς το ξέρετε. Δηλαδή, επομένως, πρέπει να είναι η παρουσία όλων ενδεικτική. Yeah. Εδώ είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τέλεια και άρα καλά έκανε ο Παπαδημούλης, λέτε. Νομίζω ότι βεβαίως έκανε καλά. Βεβαίως. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Αναλαμβάνει ο Χ την ευθύνη των πραξιών του. Mm-hmm. Τέλεια και παύλα. Θα πάνε και τώρα. Δεν μπορεί πάντως, να μιλάς μετά, Μελαουράδη. Να κάνεις να χαϊδεύεις αυτιά και μάτια των παρόντων, αλλά να μην παίρνεις την ευθύνη. Θετική ή αρνητική δεν με ενδιαφέρει κάποιο γεγονότος. Την Κυριακή πάντως στο συλλαλητήριο που έρχεται θα πάνε όπως δηλώνουν και βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δικαίωμά τους είναι. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με την ανακοίνωση και όσα είπε ο κ. Τζανακόπουλος ότι στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης πήγαν ακραίοι και εθνικιστές? Κοιτάξτε να δείτε, το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν κάποια μέσα, εν πάση περιπτώσει, μαζεύτηκε κόσμος, ο οποίος είναι ένας κόσμος απλός, ένας κόσμος ο οποίος έχει επηρεαστεί από μια ολόκληρη ιστορική πορεία που έχουμε διανύσει όλοι μας, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Μετά από το σχολείο μέχρι το, ξέρω εγώ, το φροντιστήριο ή πώς τα λένε, με τις εκκλησίες που πάμε πηγαίναμε στο κατηχητικό. Όλα αυτά έχουν διαπαιδαγωγή σε Έλληνες, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα η πρωτοβουλία του στισήματος αυτού και η ομιλία του κυρίου Φράγκου ήταν προκλητικές. Όταν ο κύριος Φράγκος μιλάει ότι εδώ θα γίνει η Ουκρανία και είναι στρατηγός εν αποστρατεία. Όλος αυτός ο κόσμος πήγε να ακούσει τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είπα όμως ότι οι διοργανωτές έπρεπε να προσέξουν και οι ομιλίες να μην πυροδοτήσουν. Και σας είπα το παράδειγμα. Το παράδειγμα ας πούμε, που σας είπα τώρα, έτσι, γιατί θα γίνει η Ουκρανία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα είδα ότι η Εκκλησία έδωσε το ελεύθερο, άλλαξε και αυτή η άποψη. Όχι, αυτό η Εκκλησία δεν το έχει απαγορεύσει. Πώς δεν το έχει, ήταν κατά του συλλαλητηρίου. Ούτε κατά. Ο ίδιος είχε το πρωί κατά. Είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε συλλαγητήρια. Ναι, κατά είναι αυτό. Τι, ναι, εντάξει, αλλά δεν είχε πει ότι απαγορεύεται και τα λοιπά. Απαγορεύεται δεν μπορεί να πει. Είναι προφανές ότι ούτε η Εκκλησία μπορεί να απαγορεύσει τον οποιοδήποτε... Ναι, αλλά άλλαξε τώρα. Όχι, τώρα τι λέει. Τώρα λέει να πάτε, κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση. Μα το ίδιο δεν μπορεί να πει. Το ίδιο. Το ίδιο είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η Εκκλησία. Υπό την πίεση του κόσμου λειτουργήσε αλλιώς και ο Αρχιεπίσκοπος. Ακραίοι κύκλοι της Εκκλησίας παίζουν διάφορα ζητήματα. Ο άλλος είπε, προτιμώ λέει να με λένε φασίστα. Προτιμώ τώρα πιάνεται και σε μια περίπτωση. Μια κουβέντα τώρα. Διαμορφώνουν κλίμα. Υπάρχει άλλος. Έτσι. Ένα είναι αυτό που λέτε. Όχι, είναι και τώρα είναι γνωστά. Πείτε έναν ακόμα. Υπάρχει. Δεν θέλω να πω αναφέρω ονόματα, αλλά είναι γνωστά τα πρόσωπα της Εκκλησίας τα οποία είναι ακροδεξιά. Το λέω με όλους τους τόνους και με έμφαση, είναι ακροδεξιά άτομα τα οποία πυροδοτούν συνέχεια προσπαθώντας να κεντρήσουν το ψυχικό ανθρώπων, θρησκόληπτων ανθρώπων, έτσι. 10 και δημιουργούν, πήγαν, κύριε Μπαλαούρα, στη Θεσσαλονίκη πήγαν 10. Στη Θεσσαλονίκη πήγαν 10 ιεράρχες και εκτιμάται ότι στην Αθήνα θα είναι ακόμη περισσότεροι, όλοι αυτοί είναι ακραίοι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μίλησα για ιεράρχες που πυροδοτούν συνεχώς την κοινωνική ισορροπία και δεν είναι όχι μόνο πολιτικά, συνεχότατα, έτσι. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ακόμα έχουν βγάλει και θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Mm-hmm. Μην τα ξεχνάμε. Ιεράρχες. Ιεράρχες. Μητροπολίτες. Βεβαίως. Βεβαίως. Μητροπολίτες συγκεκριμένοι. Λοιπόν. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πάντως, ο κόσμος, κύριε Μπαλαούρα, δεν βγαίνει στον δρόμο μόνο για αυτά. Λένε κάποιοι, και νομίζω ότι δεν πρέπει να απέχει και πολύ από την αλήθεια, ότι στο υπόβαθρο αυτής της ιστορίας είναι και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα της περικοπές, με τις μειώσεις μισθών, με τις μειώσεις συντάξεων, με την γενικότερη κρίση, ότι για αυτά κινητοποιείται ο κόσμος. Και για αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Και στην Αθήνα λένε θα τρίβουμε τα μάτια μας, λένε οι διοργανωτές. Ζούμε σε μια δημοκρατία που όποιος θέλει και όποια συλλογικότητα θέλει μπορεί να διαδηλώσει και να διεκδικήσει mm-hmm. αυτό το οποίο πιστεύει. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων και είμαι φανατικά υπέρ. Γιατί έτσι η δημοκρατία εξελίσσεται, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα, αν θέλετε, δημιουργούνται και αντίβαρα στις πιέσεις των δανειστών, έτσι, για να ισορροπήσει κάπου το πράγμα καλύτερα ενδεχομένως από ότι έτσι. Επομένως είμαι θετικός απόλυτα. Mm-hmm. Εάν θέλουν οι συλλογικότητες και άτομα φυσικά να διαδηλώσουν για τα προβλήματα της ζωής τους, που είναι μεγάλα, mm-hmm. πραγματικά είναι μεγάλα, έτσι,
Να διορθώσω απλώς ότι οι περικοπές δεν γίνανε από τη δικιά μας κυβέρνηση, αλλά δεν έχει σημασία. Έγιναν και από τη δικιά σας. Είναι ελάχιστες οι περικοπές που έχουν γίνει έτσι για συνταξιούχους που λέτε ή για μισθούς. Δεν έχουν κοπεί μισθοί. Σας ακούνε οι συνταξιούχοι τώρα, κύριε Μπαλαούρα. Μισό λεπτό. Σας ακούνε οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν γίνει, το ξαναλέω. Δεν ανέβηκε το ΦΠΑ. Βεβαίως το ΕΚΑΣ κόπηκε μετά από συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά με τους δανειστές και οι δανειστές λέγανε. Το κράτος έχει συνέχεια. Μα, και ο Σαμαράς θέλει για όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Είναι γνωστό. Εγώ δεν λέω, εγώ λέω πραγματικότητες, δεν κάνω αφορισμούς. Άρα εσείς δεν κάνατε καμία περικοπή, επομένως. Όχι, εμείς, είναι από προηγούμενα μνημόνια. Βεβαίως. Εμείς κάναμε μία αύξηση στην κρατήσεις για υπέρ της υγείας. 2-4% στις συντάξεις. Μισό λεπτό, κύριε Παλαιόρα, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα αυτό που λέτε. Σε αυτά τα 3 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, δηλαδή δεν μειώθηκαν συντάξεις, δεν ανέβηκε ο ΦΠΑ, δεν επιβλήθηκαν φόροι. Το ΦΠΑ ανέβηκε, μην τον μπερδεύουμε το τέτοιο. Μίλησε ο κύριος Οικονόμου, βεβαίως είναι επίπτωση. Καλή μόνο. Δεν αυξήθηκαν οι εισφορές. Θέλω να το κάνουμε συγκεκριμένο όμως. Θέλω να το κάνουμε συγκεκριμένο, βεβαίως. Αυξήθηκε το ΦΠΑ. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Οι εισφορές δεν αυξήθηκαν. Δεν είναι καλύτερη. Το 70% πλήρων ελεύθερων επαγγελματίων. Είναι καλύτερη από ό,τι είχε βιώσει ο ελληνικός λαός. Και ένα ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί και να το πούμε, ας πούμε, είναι ότι δεν κινητοποιείται ο κόσμος. Δηλαδή, αν είναι ο Φερετζές του λεγόμενου Μακεδονικού η διαδήλωση της Θεσσαλονίκης ή η Μεθαυριανή της Αθήνας, έτσι, με το Φερετζέ δεν κάνεις διεκδικήσεις, δεν βάζεις πράγματα τα οποία θέλεις και φοβάσαι να τα πεις, γιατί να μην διαδηλώσει ο κόσμος για αυτά που νομίζει ότι του χρειάζονται στη ζωή του. Αλίμονο. Μάλιστα. Αλλά εδώ είναι ένα ερώτημα όμως, θα ήθελα να πω. Η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή. Ξεκινάει, πάει στο Μαξίμου και κάνει το βοβό κινηματογράφο. Απαγορεύει, το ξέρετε αυτό, είσαι στο δημοσιογράφο, το ξέρετε. Απαγορεύει να πει τα τυπικά που λένε, είτε είναι ο πρόεδρος της Βουλής, είτε ο πρωθυπουργός, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάντα λένε καλημέρα, ήρθαν να σηκώνουν εδώ τα τυπικά και μετά κλείνουν οι πόρτες και φεύγουν οι κάμερες. Αυτό απαγόρευσε ακόμα και αυτό. Τι σας πειράζει αυτό τώρα. Αυτό είναι το λόγο που είναι γελίο. Είναι γελίο. Αυτό δεν με πειράζει εμένα. Μπορεί να φοβήθηκε κάποια προβοκάτσια. Δεν ξέρω. Τι προβοκάτσια. Τι προβοκάτσια. Για γέλια. Αυτά είναι για γέλια και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Επίσης. Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Μπαλαούρα. Να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης ότι. Αυτό είναι μια αλλοπρόσαλη πολιτική, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εδώ έχει χωριστεί σε κάποια κομμάτια που είναι. Δεν θέλω να τα ονοματίσω, ούτε είμαι άνθρωπος που πυροδοτεί καταστάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια γραμμή από τότε που ήταν η κυρία Μπακογιάννη υπουργός εξωτερικών. Ίδια γραμμή, δεν έχει αλλάξει γραμμή. Έτσι. Για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς υλοποιούμε αυτή τη γραμμή. Εσείς υλοποιείτε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία. Όχι, τότε ήταν μία γραμμή. Μην το παραφράσουμε έτσι. Τότε ήταν μία γραμμή η οποία έλεγε. Κύριε Μπαλαιόρα, δεν μας τα λέτε καλά σήμερα. Εσείς συνήθως είστε ξεκάθαρος όμως. Σήμερα έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Καθόλου. Ποια είναι η γραμμή σας λοιπόν. Είναι η γραμμή που χάραξε η Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι. Εγώ δεν θέλω να. Αυτή είναι. Γιατί δεν το λέτε. Δεν θέλω να κάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα την ίδια γραμμή. Αυτό λέτε εσείς. Από τότε που τη χάραξε ο Καραμαλής, αυτή είναι η γραμμή μέχρι σήμερα. Ο Μητσοτάκης σήμερα. Τι λέει. Ο Μητσοτάκης έρχεται με ακροδεξιούς κύκλους. Ποιους ακροδεξιούς. Δεν τους ξέρετε. Πάλι με τους ακροδεξιούς. Ποιοι είναι οι ακροδεξιοί. Δεν τους ξέρετε. Όχι. Ποιοι είναι, πείτε το. Ακροδεξιοί. Στην Νέα Δημοκρατία μέσα. Τι είναι. Το παρελθόν του. Δεξιός. Ακρεφνής δεξιός. Τι είναι. Αυτό είναι. Ακρεφνής. Ακροδεξιός. Όχι, κύριε Μπαλαιόρα. Τώρα το παρακάνετε. Λοιπόν, δεν έχουμε, ας πούμε, συμπτώματα σύψης έχουμε. Η κυρία Μπακογιάννη, και εδώ να αφήστε με να πω ότι έχει αναρτήσει ακόμα στην ιστοσελίδα. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, θα δείτε τη θέση της τότε υπουργού, της κυρία Μπακογιάννη και φυσικά. Κατ' επέκταση του Πρωθυπουργού τότε, του Κώστα Καραμαλή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, που λέει ότι εμείς αναζητούμε σύνθετη ονομασία, είτε τοπική, αυτό είτε. Αυτό είναι έτσι, και σήμερα, είτε, κύριε Μπαλαούρα, γιατί μπερδεύεστε. Μα λένε αυτό ότι λέει. Η Μακεδονία, η λέξη Μακεδονία δεν πρέπει να υπάρχει. Σκέτη. Πέστε μου. Σκέτη, Μακεδονία δεν πρέπει να υπάρχει. Εσείς θέλετε σκέτη. Γιατί κάποιοι από εσάς θέλανε σκέτη. Το παρελθόν. Το θυμόσαστε αυτό. Δημοκρατία της Μακεδονίας έλεγαν. Σημερινή υπουργή. Εκείνο που λέγανε οι σημερινοί υπουργοί. Οι σημερινοί υπουργοί μεταξύ των οποίων το έλεγα και εγώ δεν είμαι υπουργός. Αφήστε με να πω. Τι λέγανε.
λέγαμε ότι πρέπει επιτέλους και θα πω τελε... άμα θυλιαζόμαστε... Ναι, αλλά λέγατε με το όνομα, το συνταγματικό της. Όχι, όχι. Πώς όχι. Ακούστε με ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εμείς λέγαμε το εξής, όπως πάνε τα πράγματα, όπως τα κατάφεραν οι προηγούμενες ηγεσίες του τόπου, έτσι, το πολιτικό κατεστημένο της εποχής εκείνης μέχρι τώρα, αφήνοντας ένα πρόβλημα να σαπίζει 25 χρόνια, κάνανε, σας θυμίζω το εμπάρκο που οικονομήσανε, βγάλανε πολλά λεφτά κάποιοι που το παραβιάζαν και γίνανε δισεκατομμυρίουχοι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε σήμερα σε μια. Ο Παπανδρέου το έκανε, τι το λέτε σε εμάς. Εμείς το κάναμε. Είπα εγώ, εσείς το έκανε. Εσείς το ξέρω εγώ. Δεν θα δουλεύατε σήμερα. Ναι, λέγατε, λέτε για να το κλείσουμε. Τι λέγατε. Και λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πει θέλω μα αυτό εδώ το όνομα. Δεν έχετε εσείς θέση, κύριε Βαλαβά. Εμείς έχουμε, η κυβέρνηση εμείς δεν έχει σαφή θέση, κοινή εννοώ. Έχουμε θέση. Πει θέση διπλής ονομασίας, έτσι, με πώς το λένε, τοπικό ή που παραπέμπει, ας πούμε, σε περιοχή. Χρονικό ή γεωγραφικό. Ή χρονικό. Ναι. Λοιπόν, έναντι όλων. Και εντός του κράτους. Ο κύριος Καμένος δεν λέει αυτό, όμως αυτό λέμε. Ποιος? Δεν λέω το ίδιο ο κύριος Καμένος. Είπαμε, το είπαμε αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Το είπαμε, δεν είναι και απλό. Καλείτε τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει τάση που είναι αντιπολίτευση. Να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ενώ ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι σαν τη διαφήμιση του Ψωμιάδη που είναι μασκαρεμένη. Περί αυτού προκειμένου. Μήπως μας πάτε σε εκλογές με τον Σκοπιανό, βρείτε ευκαιρία να την κάνετε. Όχι, άμα θέλαμε εκλογές, όχι. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός έχει. Γιατί το είπε στον κύριο Λεβέντη, έτσι λέει ο Λεβέντης. Τώρα, εντάξει, ότι το είπε. Δεν ξέρω. Άμα κάνουμε σοβαρή. Άμα κάνουμε σοβαρή κουβέντα, να την κάνουμε σοβαρή, να την κάνουμε καλαμπούρια. Λοιπόν, ο Τσίπρας, κάθε πρωθυπουργός, όχι μόνο ο Τσίπρας, δεν θα έλεγε ποτέ σε έναν αρχηγό άλλου κόμματος ότι ξέρει, εγώ θα κάνω εκλογές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλαιούρα. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας θυμίσουμε το διαγωνισμό μας που θα τρέχει καθόλου.